όπως σε κάποιο κανάλι, είναι κάποιοι κατά του εμβολίου. Και πήραν συνέντευξη από ένα γιατρό και του λέγανε «Είπατε αυτό και αυτό, είπατε και αυτό», του λέγανε του γιατρού. Λέει «Είπατε ότι ο Bill Gates οικονομάει». Λέει «Αυτό δεν το είπα εγώ». Το είχε προσθέσει ο δημοσιογράφος. Στην προσπάθειά του δηλαδή, να κάνει καμπάνια ο δημοσιογράφος κατά του εμβολίου, έβαζε λέξεις στον γιατρό. Ποιος γιατρός, δεν ήταν λοιμοξιολόγος αυτός, ήταν καρδιολόγος απλώς, άσχετος δηλαδή, ο καρδιολόγος. Δεν έχει καμία σχέση με, με τους ιούς. Είναι σαν το πολιτικό μηχανικό που είμαι εγώ τώρα, ο πολιτικός μηχανικός. Δεν σημαίνει ότι μπορεί τα πάντα. Δηλαδή, για να κάνεις ένα κτίριο 60 ορόφων, απαιτούνται ειδικές γνώσεις. Δεν μπορεί να πάει ένας μηχανικός με ένα απλό πτυχίο του Πολυτεχνείου να υπογράψει μία μελέτη 60 ορόφων. Όπως επίσης μία εδαφοτεχνική έρευνα, αν το έδαφος είναι χαλαρό από κάτω, αν υπάρχει νερό, υπόγειο νερό και καθιστά την θεμελίωση δυσχερή, δεν μπορεί αυτό να το κάνει ένας κοινός μηχανικός. Χρειάζεται εδαφοτεχνική μελέτη. Άρα δεν μπορούμε να πάρουμε ένα οποιοδήποτε πολιτικό μηχανικό και να του πούμε «Έλα εδώ, κοίτα το έδαφος, να κάνουμε πασάλωση, να κάνουμε εδώ θεμελίωση». Δεν μπορεί να το κάνει. Απαιτούνται ειδικές γνώσεις. Έτσι είναι και οι γιατροί. Δεν μπορεί να παίρνει ένας καρδιολόγος να δίνει συνέντευξη για το πώς συμπεριφέρεται ο ιός, ένας άγνωστος ιός. Εδώ άνθρωποι στα εργαστήρια έχουν φάει τη ζωή τους για να δίνουν γνώμη από αυτόν και πάλι είναι φιδωλοί. Όσοι λοιπόν λένε «Μα γιατρός είναι», τι θα πει γιατρός είναι. Σας λέω έναν μηχανικός. Μπορεί ένας οποιοσδήποτε μηχανικός που πήρε δίπλωμα από το Πολυτεχνείο να σηκώσει 60 ορόφους στη Νέα Υόρκη. Αυτή την πεποίθηση έχετε. Μπορεί να κάνει μια ισχυρά γέφυρα μεγάλη. Εδώ και στη γέφυρα του Ρίου φέραν μεγάλους και την έκαναν. Τη γέφυρα του Ρίου. Καμία ελληνική τεχνική εταιρεία δεν μπορούσε να την κάνει τη γέφυρα του Ρίου. Ακόμη και τα καλώδια και τα πάντα είναι όλα εισαγόμενα. Και επειδή οι Γάλλοι είχαν μια τεχνογνωσία, γι' αυτό τους αναθέσαμε. Αλλιώς θα την αναθέταμε σε ένα μηχανικό. Λυπούμε, αλλά κάποιοι παίρνουν στραβά τις έννοιες. Να το ξεκαθαρίσουμε, γιατί παρουσιάστηκαν κάποιοι γιατροί ως ειδικοί και λένε «γιατρός είναι». Τι θα πει «γιατρός είναι»? Εδώ υπάρχουν γιατροί που σας λέω έχουν φάει 30 χρόνια πάνω στις έρευνες με τα μικροσκόπια εκεί ψάχνοντας τους ιούς. Αυτοί πρέπει να μιλήσουν. Και αυτοί μιλούν και λένε ότι πρόκειται για κάτι πολύ επικίνδυνο και πρέπει όλοι να εμβολιαστούμε. Δεν θα ακούσουμε τους ειδικούς και θα ακούσουμε τον κάθε τρελό. Γιατί όλοι αυτοί που μιλούν κατά του εμβολίου, με συγχωρείτε, αλλά είναι αδαείς. Όπως σας είπα προηγουμένως, και αυτοί που λένε υπέρ του εμβολίου δεν είναι όλοι κατερτισμένοι. Χρησιμοποιούν τα κανάλια κάποιους ανθρώπους που είναι αμφίβολο αν είναι πιστικοί και οι κατάλληλοι για να κάνουν την ενημέρωση. Γιατί ένας επιστήμονας δεν πρέπει να δέχεται να είναι όλη την ώρα στο Ναυτιά ή όλη την ώρα στο Μέγκα και στον Ευαγγελάτο. Ένας επιστήμονας σοβαρός, με συγχωρείτε, αλλά δεν δέχεται. Λέει τη γνώμη του, τελεία και παύλα. Αφού βλέπετε ότι όλες οι χώρες, η Αμερική, η Ρωσία, οι πάντες, η Γερμανία, όλοι κάνουν το εμβόλιο. Εμείς τι θέλετε δηλαδή να κάνουμε? Θέλετε να κάτσουμε γυμνοί μπροστά στην αρρώστια, να πεθαίνουμε σιγά-σιγά? Αυτό θέλετε κάποιοι? Και μπορώ εγώ σαν αρχηγός της Ένωσης Κεντρών να υπερασπιστώ μια τέτοια άποψη?